Έχω όμως κοντά μου τον Κοσμά Ζαχάροφ. Καλησπέρα, τι κάνετε? Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την παράσταση Εβραίου στο Θέατρο Κολοσσέων από την Πέμπτη, μεθαύριο δηλαδή. 24 του μηνός, ναι. 24 του μηνός, κωμωδία. Πικρή κωμωδία, θα έλεγα εγώ. Αλλά κωμωδία. Ναι, αλλά ξέρετε, απομονώνουμε το κωμωδία εμείς και ας είναι ό,τι άλλο θέλει. Ακούμε αυτό που θέλουμε. Σωστά. Σωστά. Και θα είναι μαζί σας και η κυρία Χειμώνα, η οποία θα βρίσκεται αύριο στην εκπομπή. Αύριο θα έρθει, ναι, η κυρία Χειμώνα, ο Γιάννης ο Παπαθανάσης. Mm-hmm. Είμαστε τρεις του Θειάσου. Το έργο είναι Θεσσαλονίκη του 1955. Μια πτυχή της περιπέτειας των Θεσσαλονικιών Εβραίων, όταν έφυγαν για το Ολοκαύτωμα. Άφησαν περιουσίες. Κάποιοι Έλληνες κληρονόμησαν αυτές τις περιουσίες. Και το έργο είναι ένα ζευγάρι που έχει κληρονομήσει μια τέτοια περιουσία, ζει με την αγωνία, μην τυχόν πια το 1955 επιστρέψει ο Εβραίος και ζητήσει την περιουσία πίσω. Και εκεί βλέπουμε τη δύναμη του χρήματος. Πώς μπορεί το χρήμα να αλωτριώσει τους ανθρώπους, να τους μετατρέψει από κανονικούς σε τέρατα. Διάβαζα την περίληψη της υπόθεσης πριν να έρθετε για να κάνω το απαραίτητο homework, καταλαβαίνετε, πριν την εκπομπή, και αναρωτιόμουν, τώρα που δεν έχουμε χρήματα, μας αφορά? Νομίζω μας αφορά πιο πολύ. Γιατί? Τώρα είμαστε σε μια θέση, σε μια φάση που μπορούμε πιο εύκολα να δούμε, ναι, να δούμε τη δύναμη του χρήματος. Το πόσο καταστροφική μπορεί να είναι η δύναμη του χρήματος, που μπορεί να μας οδηγήσει. Και εμάς μας είχε οδηγήσει τα περασμένα χρόνια σε μια κατάσταση φούσκας, αυτό που λέμε. Ζούσαμε ψεύτικα, με ψεύτικες περιουσίες, όπως είναι ακριβώς το θέμα του έργου. Και ξαφνικά, όταν πέσαμε από το 9 και πέρα, πέσαμε από τον ουρανό με το κεφάλι κάτω. Καλά, ναι, βεβαίως, διότι γνωρίζαμε και για τις συχνές αγελάδες από παλιά, αλλά εμείς παραμείναμε απασχολημένοι στις παχές αγελάδες, έτσι δεν είναι? Εκεί τότε όμως υπήρχε μια αιτία. Οι γονείς οι δικοί μου που ζήσαν την κατοχή, τη ζήσανε. Υπήρχε ένα πόλεμο, μια εισβολή Γερμανών. Βέβαια. Μετά ένας εμφύλιος. Υπήρχαν λόγοι. Και τώρα μόνοι μας. Με ποιον να τα βάλουμε, δεν ξέρουμε. Βάλαμε τα χέρια και μας βγάλαμε τα ματάκια. Ακριβώς. Βλέπω όμως ότι κατά τη διάρκεια της πλοκής επιρρύπτονται πολλές ευθύνες στις γυναίκες της υπόθεσης. Ότι εκείνες είναι που μηχανεύονται διάφορα τεχνάσματα προκειμένου να πείσουν τον σύζυγο να μην επιτρέψει να ανοίξει αυτή η πόρτα. Μήπως και είναι ο Εβραίος από πίσω που κρύβεται και έρθει να διεκδικήσει τη δική του περιουσία. Πώς είναι δυνατόν να διεκδικεί τα δικά σου, ε? Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο συγγραφέας την έχει τη γυναίκα πιο αποφασισμένη. Γιατί το κορίτσι? Γιατί αδίστακτο το κορίτσι πάλι? Έχει περάσει μεγάλη φτώχεια, έχει βρεθεί σε μια κατάσταση να έχει μια πολύ μεγάλη περιουσία για την εποχή και δεν θέλει για κανένα λόγο να επιστρέψει σε αυτό που ήταν παλιά. Δεν θέλει να επιστρέψει την περιουσία με τίποτα. Αντίθετα με τον άνδρα. Δεν ξέρω τώρα ο συγγραφέας αυτή. Δεν ξέρω. Εντάξει, γιατί. Φυσικά, απλά ήθελα τη δική σας γνώμη, ήθελα το δικό σας σχόλιο. Αλλά την έχει αποφασισμένη. Η αλήθεια είναι πως την έχει αποφασισμένη. Ίσως οι γυναίκες είναι πιο πρακτικοί άνθρωποι, είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα. Ξέρουν να χειρίζονται τα καθημερινά πράγματα πολύ καλύτερα. Ξέρει τι θα πει φτώχεια, ξέρει τι θα πει πλούτος και δεν τα αλλάζει. Ο άντρας είναι και λίγο θεωρητικός και λίγο πλακατζής και λίγο φιλότιμος και λίγο του να δώσει και λίγο του να κάνει, χωρίς όμως να έχει επαφή με την πραγματικότητα. Το κάνει και λίγο σαν παιχνίδι. Περιμένετε δηλαδή. Τώρα, μουσκιαγραφείτε γυναίκες άντρες, το καταλαβαίνετε, ναι, έτσι. Ακριβώς. Δηλαδή, μας έχετε αποδώσει τα χειρότερα. Όχι τα χειρότερα. Μα τα χειρότερα δεν πειράζει όμως. Καλό είναι να ξέρουμε με τι έχουμε να κάνουμε. Να είσαι πρακτικός άνθρωπος είναι. Πρακτικός, ναι, αλλά να είσαι και. Πώς το λένε, και λίγο άπλιστος. Γιατί η πρακτικότητα με την απληστία, ξέρετε, πολλές φορές συγχαίεται αναλόγως με την περίπτωση. Εκεί έχει να κάνει με την ποσότητα, βέβαια. Όταν τα πράγματα είναι σε μεγάλη κλίμακα, δεν ξέρω. Ούτε πια δεν παίζει άντρας-γυναίκα. Δεν ξέρω αν μπορεί κανένας άνθρωπος να υποχωρήσει αν η κλίμακα είναι πολύ μεγάλη, αν τα χρήματα είναι πάρα πολλά. Ξέρετε τι μου φέρνετε στο μυαλό? Είχα τις προάλλες μια συζήτηση για μια παγκόσμια καμπάνια που γίνεται για την προβολή, για το πώς προβάλλει τη γυναίκα σε θέσεις εξουσίας σε σχέση με τον άντρα. Mm-hmm. Και τη γυναίκα την δείχνουν ως αυταρχική, ενώ τον άντρα απλά ικανό, ο οποίος καταλαβαίνετε ότι δικαιούται όλα αυτά που έκανε, γιατί βασίζονται σε σκληρή εργασία κτλ. Ενώ οι γυναίκες είναι πιο σκληρές, ανταγωνιστικές. Και βλέπετε, είναι λίγο αυτά τα στερεοτυπάκια που καμιά φορά έχουν μπει στη ζωή μας, έχουν εισβάλει δηλαδή, και δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά. Όμως η γυναίκα είναι πιο σκληρή, είναι αναγκασμένη να είναι πιο σκληρή. Πρέπει, ζητάει την αναγνώριση των ανδρών, που δεν είναι και εύκολη υπόθεση. Αναγκαστικά σε κάποια θέση εξουσίας πρέπει να είναι σκληρή, δεν γίνεται αλλιώς. Είναι και αυτό που είμαστε από πίσω από τον μεγάλο άντρα και πρέπει να βάζουμε πλάτη. Ναι. Ξέρετε. Και αυτή δεν είναι μικρή προσφορά. Δεν είναι μεγάλη. Ορίστε, κάποιος που δημοσίως το παραδέχεται. Ναι. Μην νομίζετε ότι είναι τεράστια προσφορά. Είναι πολλοί άνδρες που δεν θα ήταν τίποτα στη ζωή τους αν δεν είχαν μια γυναίκα από πίσω ικανή. Αυτό είναι αλήθεια. Και είναι αυτό που λένε ότι επαγγέλλεστε οικοκυρικά. Και το λένε με ντροπή και συστολή. Υπάρχει πιο σημαντική δουλειά από τα οικοκυρικά? Καθόλου. Εγώ πιστεύω πως θα πρέπει να θεωρείται ισότιμη με τη δουλειά του άντρα. Ο άντρας πηγαίνει, φέρνει λεφτά, αλλά η δουλειά της γυναίκας στο σπίτι είναι τέτοια που δεν μπορεί να την κάνει ο άντρας. Άρα είναι μια δουλειά ισότιμη και θα έπρεπε, αν όχι να αμείβεται, να αναγνωρίζεται ή να ασφαλίζεται. Δεν ξέρω τι θα κάνανε.
Θεωρείτε, πιστεύετε ότι το θέατρο προάγει τέτοιες ιδέες γενικά? Το θέατρο ναι. Είναι υποχρεωμένο να είναι λίγο μπροστά από την εποχή του. Τα καταφέρνει, ποια είναι η γνώμη σας? Άλλοτε τα καταφέρνει, άλλοτε όχι. Αλλά το θέατρο είναι υποχρεωμένο να έχει αυτές τις ιδέες. Άλλωστε αυτή είναι και η δουλειά του. Δηλαδή η ειρήνη και ο ανθρωπισμός είναι δύο βασικές αξίες πάνω στις οποίες πατάει το θέατρο. Ο πόλεμος είναι για άλλους. Η ειρήνη και ο ανθρωπισμός είναι οι βασικές αξίες. Είστε ικανοποιημένος από την εξέλιξη των πραγμάτων θεατρικά, πώς έχουν γίνει, από τα νέα σχήματα που βγαίνουν, γιατί? Υπάρχει ένα πρόβλημα, κοιτάξτε, βγαίνουν νέα σχήματα, είναι νέα παιδιά που γνωρίζονται στις δραματικές σχολές. Έχουν τον ίδιο βαθμό απειρίες. Μαζεύονται όλοι μαζί, κάνουν ομάδες, κάνουν πρωτότυπα πράγματα, κάνουν ενδιαφέροντα πράγματα, αλλά αυτό δεν έχει προοπτική. Μισό λεπτό. Από τι εξαρτάται αυτό όμως? Δεν οφείλεται και στους δασκάλους, ας πούμε? Δηλαδή, ένας άπειρος μαθητής προκύπτει από έναν κακό δάσκαλο? Άπειρος είναι άπειρος έτσι και αλλιώς. Ο καινούργιος ηθοποιός είναι άπειρος. Ας πούμε, στη δουλειά μας υπάρχει τεχνιακή λογική. Mm-hmm. Μπαίνεις στο επάγγελμα και γίνεσαι σοφός εξ σοφού. Δηλαδή, μαθαίνεις τη δουλειά από τον σοφότερο. Από τον εμπειρότερο. Βεβαίως. Σου μεταδίδει τη γνώση, τα μυστικά της δουλειάς. Τώρα αυτό το πράγμα έχει χαλάσει. Είναι πάρα πολλοί ηθοποιοί, είναι δύσκολη εποχή. Μαζεύονται 4-5 άνθρωποι, φτιάχνουν μια ομάδα, παίρνουν ένα μικρό χώρο. Δεν ξέρω αν έχει προοπτική αυτό. Χάλασε ο ιστός της δουλειάς μας και αυτό δεν ξέρω πότε θα διορθωθεί. Ναι. Όμως βλέπουμε ωραίες δουλειές. Ναι, βλέπουμε ωραία έργα, ανεβαίνουν στη Θεσσαλονίκη. Σε πρωτότυπες δουλειές βλέπουμε και ωραίες δουλειές βλέπουμε, αλλά αυτές δεν ξέρω αν έχουν προοπτική. Δεν ξέρω αν μπορούν να οδηγήσουν σε πολύ μεγάλες παραστάσεις. Γιατί όχι? Δεν ξέρω. Τα δούμε, γιατί σας λέω είναι αυτό το πράγμα. Είναι άνθρωποι ίδιου βαθμού απειρίας, ίδιας αντίληψης. Αυτή η δουλειά έχει σαν πλεονέκτημα την ποικιλία. Γνωρίζει με διαφορετικούς ανθρώπους, διαφορετικές ονοτροπίες. Καινούργιες παρέες, καινούργιες παρέες. Ανοίγει ορίζοντας. Πηγαίνεις προς μια κατεύθυνση που δεν την έχεις σκεφτεί λόγω ενός άλλου ανθρώπου. Τώρα, όταν είσαι με τους ίδιους ανθρώπους πάντα, για πολύ καιρό, δεν ξέρω αν είναι πολύ καλό αυτό. Θέλει η ζωή μας αλλαγές. Και ειδικά αυτή η δουλειά, εκεί βασίζεται την ποικιλία. Φυσικά. Έχει γίνει και άλλη διανομή στο παρελθόν με τον Αιγαίο? Ναι. Πέρυσι ήταν με άλλους τοπιούς, παίχτηκε για λίγο στην Αθήνα. Έκανε και μια μικρή περιοδία. Αλλά φέτος είπαμε να το οργανώσουμε πιο συστηματικά και ενδεχομένως να πάει και του χρόνου. Διάβασα ότι οι κριτικοί προτιμούν τη δική σας ερμηνεία παρόλα αυτά. Ναι, πήρε καλές κριτικές. Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Εγώ με φορά γιατί είμαι και Θεσσαλονικιός. Βέβαια, είναι παραπάνω. Τελειώσατε το κρατικό θέατρο? Ναι. Σχολείο του κρατικού θεάτρου. Έμεινα 6 χρόνια στο κρατικό σαν ηθοποιός. Και μετά φύγα στην Αθήνα, όπως οι περισσότεροι. Τι ξανά πίσω. Θα δούμε. Να ξανάρθετε, να μας ξανάρθετε. Ωραία, ότι τις παραγωγές κάνετε. Μην το λέτε για λίγο θέλω. Καλά θα κάνετε, γιατί όχι, είναι και η πατρίδα σας. ιδιαίτερη, έτσι δεν είναι? Ναι. Εδώ είναι το πατρικό μου, εδώ είναι η μάνα μου. Ορίστε. Ο αδερφός μου. Άρα την Πέμπτη, το βράδυ γύρω στις 9. 9 η ώρα. Στο Κολοσσέων. Στο Κολοσσέων, το γνωστό κινηματοθέατρο, Βασίλη Σόλγα. Φυσικά. Ξεκινάμε Πέμπτη, Παρασκευή, Σαββατοκυριακή. Επόμενη εβδομάδα πάλι ίδιες μέρες. Mm-hmm. Και ελπίζω, επειδή κάθε φορά που έχω έρθει με παράσταση στη Θεσσαλονίκη, οι Θεσσαλονίκοι μου έχουν ανταποδώσει, έχουν έρθει. Mm-hmm. Ελπίζω πως θα γίνει και τώρα αυτό. Δεν θα την πατήσω για πρώτη φορά. Μα συγγνώμη, τόση ώρα επιχειρηματολογούμε για να γίνει αυτό. Αν είναι δηλαδή να φάγαμε τζάμπα το σάλιο μας 10 λεπτά, τι δηλαδή, πώς θα γίνει? Ωραία, τα πολύ καλή επιτυχία. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ.